για τα μείζωνα θέματα που απασχολούν το Δήμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, έκρινα σκόπι μου να προτείνω αυτή την ενημέρωση για τρία μείζωνα θέματα του Δήμου, τα οποία συγκρέπουν αυτήν την περίοδο. Και είναι τα θέματα τα οποία αναγράφουμε, δηλαδή είναι το θέμα της παρακόρησης του λιμένου, το έργο του ΒΟΑΚ σε ό,τι αφορά την λεγόμενη παράκριση Ηρακλείου και το ζήτημα της αξιοποίησης, της μελλοντικής αξιοποίησης της έκτασης του αεροδρομίου Νίκος Καρτζαντζάκης. Είναι ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε κίνηση την τρέχουσα αυτή την περίοδο. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ότι για το θέμα του ΒΟΑΚ βρίσκεται επίσης εδώ ο Γιώργος Ακλαπάκης, ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Μεγάλης Κρήτης και προηγουμένως του ΟΑΚ, τον οποίο θέλω και να ευχαριστήσω για την συνδρομή του στον χειρισμό του θέματος αυτού. Και για το τρίτο θέμα βρίσκονται εδώ τα στελέχη της υπηρεσίας μας, Γιώργος Καρμπονάκης και η Κατερίνα Μαγκέρη, που ασχολούνται εντατικά με το θέμα του αεροδρομίου. Μόλις προεδρακής των ημερών κυρώθηκε ο νόμος, ψηφίστηκε μάλλον ο κυρωτικός νόμος, κυρωτικός της σύμβασης παρακόρησης του λιμένα στην κοινοπραξία η οποία είχε προκριθεί και η σύμβαση αυτή είχε υπογραφεί στα τέλη του 2023, όπως προβλεπόταν, έφτασε στην Βουλή. Πρέπει να πω ότι αυτή η γνωστοποίηση των στοιχείων έγινε με πάρα πολύ μεγάλη πίεση χρόνου. Δηλαδή, τα στοιχεία αυτά, όπως επίσης και η εισαγωγή του θέματος, τα στοιχεία περίφτασαν τόσο σχεδόν ταυτόχρονα με την εισαγωγή του θέματος που έγινε την 3η 16 Ιουλίου και την Παρασκευή 19 Ιουλίου παρέστην στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για να εκφράσω θέσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ωφέλιμο διάστημα για την ανάγνωση και ερμηνεία και τοποθέτηση περιορίστηκε περίπου στις 48 ώρες. Αυτό το οποίο ισχύει στο εξής και θα τεθεί σε θα ισχύει και αυτό έχει τοποθετηθεί χρονικά στα μέσα την 15η Σεπτεμβρίου είναι πλέον το νέο καθεστώς για το λιμάνι με την παραχώρηση στην κοινοπραξία Γκριμάλντι. Αυτό είναι γνωστό. Δεν θα αναφερθώ στο ιστορικό. Γνωρίζετε ωστόσο ότι η πλειοψηφία που κατέχεται από αυτό το σχήμα είναι βρίσκεται στο 67% και το υπόλοιπο παραμένει στα χέρια του ΤΑΙΠΕΡ και του ελληνικού δημοσίου μέσω του ΤΑΙΠΕΡ. Η σύμβαση αυτή θα έχει ισχύει μέχρι τον Ιανουάριο του 2063 και ο λόγος είναι ότι μετράμε 40 χρόνια από την πρώτη συμφωνία της λειτουργίας του οργανισμού λιμένα Ηρακλείου, όπως
περίπου όπως τον γνωρίζουμε και σήμερα, το 2023, και όπως δεν θα είναι πια, παρόλο που διατηρεί την ίδια επωνυμία από τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχουμε έναν διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων. Ο όλη ΑΕ προσδιορίζεται ως αμοιβώς εμπορική εταιρεία, συνεπώς δεν έχει ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες προφανώς παραμένουν στο κράτος, στο λιμενικό και στα υπόλοιπα όργανα τα οποία τις ασκούν. Αυτό ωστόσο το οποίο συμβαίνει είναι ότι το λιμάνι τίθεται υπό ένα ειδικό καθεστώς, διότι εγκαθιδρύεται και μια ειδική δικαιοδοσία του παρακολουθήσεω στην πράξη. Και αυτή η δικαιοδοσία αφορά βασικερίδεται βεβαίως στην κείμενη νομοθεσία, αλλά εξειδικεύεται στον κυρωτικό νόμο, αφορά στην δυνατότητα άσκησης ενός ευρέου σπάσματος δραστηριοτήτων, για τις οποίες μπορεί μέσα από διαδικασίες βεβαίως να ορίζονται χρήσης γης, όροι δόμησης, δραστηριότητα η οποία ρητός αναφέρεται ότι υπερβαίνει την λιμενική δραστηριότητα και μπορεί να είναι δραστηριότητα εμπορική, τουριστική, βιομηχανική ακόμα και άλλη. Αυτά αναφέρονται ρητός στο πρώτο άρθρο, στην παράγραφο 4 του κυρωτικού νόμου. Και βεβαίως μιλώντας για τις χρήσεις της και τους όρους δόμησης, μπορεί να κάνει χρήση της νομοθεσίας η οποία προβλέπει ειδικά για αυτές τις επενδύσεις την δυνατότητα ενός ειδικού οικοδομικού κανονισμού, ο οποίος υπερισχύει όλων των άλλων κανονισμών. Είτε πρόκειται για μυστικό σχέδιο, είτε πρόκειται για πολεοδομικό σχέδιο, είτε πρόκειται για προοπτικό πολεοδομικό σχέδιο, είτε για γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Έτσι υπάρχει δηλαδή ένα καθεστώς εξαίρεσης του λιμανιού από τις διαδικασίες. Και αυτό εν ολίγης είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως fast track. Έτσι, αυτό είναι το fast track. Αυτό το οποίο ανέφερα στην Επιτροπή και οφείλω να καταθέσω ενώπιον του σώματος είναι ότι η ανησυχία την οποία μας γεννά και η εγρήγορση στην οποία πρέπει να βρισκόμαστε μπροστά σε έναν εταίρο μεγοδεχτό της πόλης, ο οποίος όμως έχει αυτού του έδρους την δικαιοδοσία, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη και προφανώς μπορεί να δημιουργήσει ανησυχίες. Και δυνητικές επιβαρύνσεις της πόλης μπορεί να πραγματοποιηθούν. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την ισορροπία και την κατανομή της οικονομικής ζωής και κατά συνέπεια της ζωής εν γέννη της πόλης από αποφάσεις που στην πράξη θα είναι μονομερείς, αλλά και δευτερευόντως από κυκλοφοριακούς φόρτους οι οποίοι μπορεί να δημιουργηθούν και τους οποίους θα πληθεί να εξυπηρετήσει ο Δήμος Ηρακλείου. Όπως είπα και επαναλαμβάνω, προσβλέπουμε σε καλή και παραγωγική συνεργασία. Αλλά αυτό έχει και κάποιες προϋποθέσεις. Ζήτησα από και αυτό βεβαίως θα εκφραστεί και θα επαναληφθεί ως έτοιμα τουλάχιστον μία θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πόλη ΑΕ από τις δύο που έχει οδοταθεί. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να δοθεί στον Δήμο. Αυτό βέβαια είναι αντίθετο με την τρέψη πρακτική. Έτσι είναι κάτι το οποίο
δεν έχει γίνει στην Οικουμενίτσα, έγινε, ίσχυσε, αλλά έπαψε να ισχύει, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, στον οργανισμό Λιμένα Πειραιάς, Πειραιά, στον ΒΟΛΤ. Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν μπορεί παρά να απαιτηθεί αυτό. Επίσης, αυτό το οποίο επισημάναμε από την πρώτη στιγμή της ανάγνωσης του νομοσχεδίου και πριν από την παράσταση ήταν ότι από το νομοσχέδιο έλειπε η απόδοση του 85% των εσόδων που λαμβάνει το δημόσιο που ανέρχονται στο 3,5% των συνδυασμένων εισπράξεων, πείτε πρακτικά του τζίρου, αφαιρουμένων κάποιων ποσών που αφορούν σε πρόστιμα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά του τζίρου και μάλιστα καταλαμβάνει αυτό και τις διγατρικές εταιρείες, το οποίο περιέρχεται στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό, ωστόσο, απορρέει από γενική νομοθεσία, είχε γίνει στην Οικουμενίτσα, επανήλθε ο Υπουργός λέγοντας ότι παραδρομής δεν έγινε και πράγματι ενσωματώθηκε. Αυτό ήταν τουλάχιστον μία διόρθωση που ήρθε σε συνέχεια μίας επισήμανσης η οποία έγινε και στην Επιτροπή αλλά έγινε και νωρίτερα μόλις διαβάσαμε τον νόμο έχοντας φυσικά και τον προειδεασμό ότι θα πρέπει να ελέγξουμε συγκεκριμένα σημεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο συμβαίνει. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να είχα προχωρήσει λίγο και το PowerPoint. Έτσι. Εδώ είμαστε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αυτό το οποίο συνιστάται τώρα είναι το λιμενικό ταμείο Ηρακλείου, στο οποίο περιέρχεται ο ενεργός λιμένας μαζί με τα λιμοπεράματα και τρία λιευτικά καταφύγια στον νότο. Και κατά συνέπεια ο ενεργός λιμένας είναι εκτός της παραχώρησης. Αυτό είχε προδιαγραφεί. Τώρα πήρε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται το Διοικητικό του Συμβουλίου περιλαμβάνει τις διατάξεις περί λιμενικών επιτροπών που ανάγονται σε ένα αναθεωρημένο πρόσφατα βασιλικό διάταγμα του 1939, περιλαμβάνει μόνο έναν εκπρόσωπο της αυτοδιοίκησης. Θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι ορθό, ότι θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση ασφαλώς του Δήμου Ηρακλείου, αλλά θεωρούμε και την εκπροσώπηση των Δήμων στο λιμενικό ταμείο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο αποτελεί και θα αποτελεί διεκδίκηση του Δήμου Ηρακλείου και είχε ήδη διατυπωθεί προς την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά στο νόμο αυτό δεν πραγματοποιείται, είναι η παραχώρηση των τριών τμήματων, τα οποία πλέον με την διευθέτηση της χερσαίας ζώνης, με το κίτρινο χρώμα βλέπετε το κομμάτι της παλιάς χερσαίας ζώνης, η οποία πλέον υποχωρεί και κατά συνέπεια περιέρχεται στον Δήμο, ωστόσο υπάρχουν κάποιες νησίδες, είναι η νησίδα των Δεξαμενών, στο δεξιότερο μέρος, δύο νησίδες στην λίγο αριστερότερα από το κέντρο, οι οποίες δεν ξέρω αν έχουμε ένα pointer εδώ, αν υπάρχει ο τεχνικός μας, θα με διευκόλυνε πιθανώς, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Θεατρικός σταθμός Ιχτέλ και στο αριστερό άκρο είναι το λιμενικό περίπτερο. Τα τρία τελευταία που ανέφερα περιέρχονται στο λιμενικό ταμείο Ηρακλείου, από το οποίο επεξής ο Δήμος Ηρακλείου θα διεκδικεί και τα τρία
με βεβαίως προτεραιότητα θα έλεγα στον θεατρικό σταθμό που έχει συνδεθεί με την πόλη. Ο Δήμος από τη δεκαετία του 80 έχει επενδύσει στον θεατρικό σταθμό. Ο θεατρικός σταθμός έχει αποδώσει στην πόλη, χρειάζεται και συνεπώς αποτελεί αυτή τη στιγμή μαζί όμως επαναλαμβάνω με τα δύο άλλα τμήματα αντικείμενο διεκδίκησης. Επίσης, ο Δήμος Ιερακλείου εξέφρασε και την δια του Δημάρχου, εξέφρασε και την συνηγορία του στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων φυσικά, του προσωπικού που είχαν εκπρόσωποι των οποίων είχαν την δυνατότητα επίσης να παραστούν στην Επιτροπή και να εκφράσουν απόψεις. Αυτό που τέλος ζητήσαμε και δεν αφορά την κύρωση του νόμου είναι η επίσπευση της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ακριβώς για την απόδοση της χερσαίας ζώνης η οποία έχει οριοθετηθεί ήδη το 2022 και αυτό είναι απαραίτητο να γίνει για λόγους που αφορούν και την καθημερινότητα και την ασφάλεια και την καθαριότητα αλλά και για την λύση πολεοδομικών ζητημάτων του Ιερακλείου. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, προσπάθησα να είμαι σύντομος, θα ήθελα να πω ότι και εδώ νομίζω μπορώ να περάσω και στις... είχα εδώ σε μεγέθυνση, έτσι βλέπετε, είναι ο θεατρικός σταθμός που έχει ένα εμβαδόν περίπου κάτι λιγότερο από 700 μέτρα στο κύριο κτίσματο, αλλά έχει και πρόσθετα κτίσματα και τα δύο άλλα είναι αυτά τα οποία επίσης διεκδικούμε. Διεκδικούμε την παραχώρηση της χρήσης αυτών των ακινήτων. Τώρα, το master plan το οποίο θα καταδεθεί από την εταιρεία, το οποίο ονομάζεται Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης, θα γίνει 9 μήνες μετά από την έναρξη της ισχύως της σύμβασης. Κατά συνέπεια, μας είναι τελείως άγνωστο. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτός είναι και ένας λόγος επιπλέον που αυξάνει την εγρήγορσή μας, αλλά και θεμελιώνει, θα έλεγα, το δικαίωμα του Δήμου να συμμετέχει σε αποφάσεις οι οποίες αμεσότατα επηρεάζουν την ζωή της πόλης. Δεν θα σταθώ καθόλου εδώ. Αυτά είναι τα master plan τα οποία είχαν κυρωθεί το 2007, ωστόσο ακυρώθηκε από το ΚΑΣ αυτή η αποκοπή του λιμενοβραχίου, οπότε δεν ισχύει. Αυτό είναι ένα master plan το οποίο επίσης τέθηκε, αλλά δεν κυρώθηκε. Αυτό το οποίο όμως ωστόσο μπορείτε να δείτε είναι ότι αυτά τα master plans προβλέπουν και επεκτάσεις με προσώσεις. Αυτό ισχύει στην ζώνη Ζ, για παράδειγμα. Οπότε η δικαιοδοσία του παραχωρησιούχου είναι όχι μόνο να δομήσει αλλά και να διαμορφώσει την ίδια τη γη. Έτσι, εκεί. Από όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία βεβαίως εμείς σε μεγάλη διάθεση θα συζητήσουμε, αλλά από την πρώτη στιγμή, και αυτό είναι η επόμενη μέρα, είναι αύριο, θα γίνει σαφές ότι ο Δήμος Ιερακλείου όχι μόνο θέλει να έχει γνώση, αλλά θέλει να λαμβάνεται υπόψη στις αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν την τύχη του λιμανιού και το οποίο ωστόσο είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της πόλης.